Βλέπω το παράθυρο το από εκεί που μπήκε ο δράστης. Την κουρτίνα τραβηγμένη εντωμεταξύ. Εγώ δεν την είχα τραβηγμένη την κουρτίνα. Εκεί μου κίνησε την περιά. Αν ανοίξω το αυτό, ύστερα τον είδα ότι ήταν, κοιμότανε στο το κρεβάτι επάνω. Η 74χρονη ιδιοκτήτρια μονοκατοικίας στην Πολύχνη ξεπέρασε γρήγορα το αρχικό σοκ όταν ξύπνησε μέσα στη νύχτα και είδε στο καναπέ του σπιτιού της να κοιμάται ένας διαρρήκτης. Εδώ κοιμότανε. Όποιο κοντά κοιτάζω, φαινότανε μόνο αυτό το πράγμα εδώ, τίποτε άλλο. Εδώ μεταξύ με τον μπουφάν του, με την κουκούλα, με το αυτό και κοιμότανε στο ντιβάνι. Δεν τον πείραξα, δεν φώναξα, δεν τζήριξα. Απλώς βγήκα, πήρα την αστυνομία, την κόρη μου πρώτα, μετά παίρνω την αστυνομία και ήρθαν η αστυνομία και το μαγκώσανε. Η γυναίκα λειτουργήσε ψύχρεμα. Βγήκε από το σπίτι και ειδοποίησε την αστυνομία. Ο διαρρήκτης είχε μπει από το παράθυρο ενός μικρού δωματίου. Πήρε ένα αναψυκτικό από το ψυγείο και λίγα κέρματα και έπειτα, σαν να βρισκόταν στο σπίτι του, έπεσε για ύπνο. Στην αρχή, όχι, δεν φοβήθηκα. Μετά, όταν βγήκα έξω και συνειδητοποίησα, εκεί με έπιασε ένα ταρακούνημα που λένε. Άστε. Όταν το συνειδητοποίησα ότι κάποιος ξένος είναι εκεί πέρα μέσα. Ήταν ένας 23χρονος από το Μαρόκο, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις διοκτικές αρχές για κλοπές. Είχε πολλά λεφτά επάνω, του είπαν οι αστυνομικοί, δεν ξέρω. Από μένα πάντως δεν πήρε. Μόνο 6 ευρώ που είχαμε στο πορτοφόλι μου εκεί να πήρε. Ενώπιον του δικαστηρίου, ο 23χρονος ζήτησε και τα αρέστα. Θέλω πίσω τα χρήματα που μου κατασχέθηκαν. Θα τα διεκδικήσετε όταν δικαστεί η υπόθεση. Δεν έκλεψα, δεν έχω κάνει τίποτα. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυριοδικείο ανέβαλε την υπόθεση λόγω απουσίας μαρτύρων και άφησε ελεύθερο τον κατηγορούμενο.